pas, ne me quitte pas. Κύριε Δαβέτα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα, καλώς σας βρίσκω. Ξέρετε, στη Θεσσαλονίκη υπήρξα φοιτητής. Ποια υπήρξα, περίοδο? 1976 και μετά μέχρι 80-81 υπήρξα αθλητής μπάσκετ στο Δημόκτωρο Θεσσαλονίκης. Άρα είστε και εκτός από Κερκυραίος Παριζιάνος και είστε και Θεσσαλονικιός φοιτητής. Κοιτάξτε, όποιος περάσει φοιτητικά χρόνια εδώ. Αξέχαστα. Πώς δεν ερωτευτήκατε καμιά Θεσσαλονικιά να μείνετε? Ερωτεύτηκα, αλλά δεν ήθελα να με ακολουθήσει στο Παρίσι για μεταπτυχιακό. Οπότε ναι, τι να σας πω, η απόσταση μας έφαγε. Δηλαδή κάνετε μεταπτυχιακό στο Παρίσι? Έφυγα από Θεσσαλονίκη, πήγα στο Παρίσι για μεταπτυχιακό και έμεινα εκεί διότι εργάστηκα αμέσως στην εφημερίδα. Παντρευτήκατε μια Γαλλίδα, κάνατε ναι, παιδιά. Ναι, έκανα δύο παιδιά. Εργάστηκα στην εφημερίδα τη Λιμπερασιόν, τη γαλλική, για μια δωδεκαετία συνέχεια. Ήμουν ο βασικός συντάκτης της εφημερίδας σε θέματα πολιτισμού και γενικότερα και πολιτικής αυτογραφίας, αλλά κυρίως πολιτισμού. Και είχα κάθε εβδομάδα άρθρο. Βγήκε μάλιστα ένα τεράστιο βιβλίο πρόσφατα με όλη μου την αρθογραφία. Μετά έγινα καθηγητής. Συνεχίζω να γράφω σε γαλλικές εφημερίδες, γράφω στη Φιγκαρό, γράφω στην ΕΚΟ και ταυτόχρονα είμαι πολιτικός αναλυτής. Κρατάω τη βασική στιγμή του ελεύθερου τύπου. Τι θέλετε και μπλέκεστε τώρα με τις ευρωεκλογές? Τι θέλετε, πώς σας έψησε ο Λεβέντης? Κοιτάξτε, δηλαδή, καταρχήν πριν το Λεβέντη πέρασα από τον Αντώνη τον Σαμαρά. Υπήρξα σύμβουλος του Αντώνη του Σαμαρά και σύμβουλος του μάλιστα στο θέματα πολιτισμού και παιδείας στο Μαξίμου. Οπότε δεν είμαι άγευστος πολιτικής και όταν ήμουν εδώ στη Θεσσαλονίκη σαν φοιτητής ήμουν πρόεδρος των φοιτητών στις φοιτητικές εστίες. Είχα 5.000 φοιτητές κάτω, αν θέλετε, υπό την δικαιοδοσία μου. Άρα δεν είμαι άγευστος πολιτικής. Απλά όταν γύρισα εδώ, πήγα στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, διότι ανήκω στη λεγόμενη κέντρο-δεξιά αντίληψη των πραγμάτων, στην ελεύθερη οικονομία. Με την εποχή του Αντώνη Σαμαρά τα πράγματα ήταν πιο, αν θέλετε, καλά για μένα, με την έννοια ότι μπορούσα να προσφέρω τις εμπειρίες μου, τις ευρωπαϊκές, σε θέματα της αρμοδιότητάς μου. Τώρα όμως, στη νέα περίοδο, δεν βλέπω να θέλουν να με χρησιμοποιήσουν. Εγώ δεν έχω οργανική σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Ανήκω στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν είμαι κομματικό στέλεχος με την έννοια ενός κομματικού υπήκοου. Εγώ τη δουλειά μου την έχω κάνει τόσα χρόνια δουλεύοντας μέσα στο δύσκολο στίβο της Ευρώπης, ξεκινώντας από το μηδέν και φτάνοντας αρκετά ψηλά, με ταπεινότητα το λέω, έχοντας μια διεθνή καριέρα. Άρα εγώ δεν μπορώ να είμαι ένα κομματικό στέλεχος το οποίο, και μάλιστα σε μια ηλικία όχι τόσο νέα όπως είμαι, γιατί έχω περάσει τα 50 μου, να είμαι λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος απλά υπακούει σαν στρατιώτης να πάρω τι? Να πάρω μια θεσούλα? Μα δεν την έχω. Την έχω και έχω μια καλύτερη θέση. Άρα ή θα μου δώσουν κάποια διαδικασία να προσφέρω ή αλλιώς δεν έχει αξία. Εκεί λοιπόν που πήρα την απόφαση να αποχωρήσω από την ενεργό δράση, εκείνη τη στιγμή έρχονται διάφορα κόμματα, μεταξύ αυτών και το κυβερνητικό και άλλα κόμματα, και μου προσφέρουν συνεργασία. Εγώ για λόγους ιδεολογίας αρνούμαι να συνεργαστώ με τα άλλα κόμματα, διότι θα ήταν τυχοδιοκτισμός εκ μέρους μου να φύγω, και αυτό κολλάει σε ό,τι ακούω γενικά, να φύγω από το ένα κόμμα της εξουσίας και να πάω σε ένα άλλο το οποίο μου δίνουν θέση. Αυτό το θεωρώ με βάση αυτά που διδάσκω στους φοιτητές μου τυχοδιοκτικό. Και ειδικά όταν γίνει σε μια εποχή που γράφεις από πριν άρθρα εναντίον της κυβέρνησης και μετά σου λέει έλα εδώ, μπες στο ψηφοδέλτιο, κάνε τότε, κάνε τ' άλλο. Δεν το θέλω εγώ αυτό το πράγμα. Προτίμησα λοιπόν ένα κόμμα το οποίο είναι στα όρια, το οποίο δίνει τη μάχη του για να εκλεγεί, ένα κόμμα το οποίο έχει τουλάχιστον το στίγμα συσσαγωγικά της τιμιότητας και της ειλικρίνειας, και ξεκινάω κι εγώ από το μηδέν, μπαίνοντας στον πολιτικό στίβο και παίρνοντας το ρίσκο της επαφής μου με την καθημερινότητα των ανθρώπων. Θέλω λοιπόν να αποδείξω στον εαυτό μου πρώτα απ' όλα ότι δεν κάνω κάτι, και έμεσα στους άλλους, ότι δεν κάνω κάτι από κυριολεκτικά συμφέρον καριέρας ή οικονομικό, και ότι παίρνω το ρίσκο να δώσω τη μάχη μου όπως όλος ο κόσμος. Συνομιλούμε με τον κύριο Δαβέτα, είναι καθηγητής φιλοσοφίας και τέχνης στο Παρίσι, παρουσιάστηκε ο ίδιος εξαιρετικά, δεν χρειάζεται εγώ να πω τίποτα περισσότερο. Θέλω να μου πείτε τι μυρίζει η Ευρώπη. Με ευκαιρία, εσείς μένετε στο Παρίσι, ζείτε εκεί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Ναι, πηγαίνω, έρχομαι, μοιράζω τον χρόνο μου πια. Μια εβδομάδα στο Παρίσι, μια εβδομάδα Ελλάδα. Είστε έμπειρος αρκετά, είστε και δημοσιογράφος παράλληλα. Βέβαια, γράφω σε μεγάλες εφημερίδες γαλλικές. Τι κάνει τώρα, πρώτα απ' όλα τι κάνει η Γαλλία? Η Γαλλία θα πάει στη Λεπέν?
Κοιτάξτε να δείτε. Στην επόμενη φάση δηλαδή θα δούμε τη Γαλλία να στρέφεται κι άλλο δεξιά. Λοιπόν, εδώ έχουμε δύο ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα, η Γαλλία είναι μια χώρα η οποία έχει τα δικά της προβλήματα, αλλά ταυτόχρονα εκφράζει και τα ευρωπαϊκά. Είναι μια αντιπροσωπευτική εικόνα της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη είναι χωρισμένη σε δύο μεγάλες τάσεις. Η μία τάση είναι αυτή που λέμε του πολιτικά ορθών, αυτή η τάση η οποία συνεχίζει να έχει την εξουσία με τους γραφειοκράτες των Βρυξελών, οι οποίοι είναι μη αιρετοί και οι οποίοι είναι σε άμεση σχέση με αυτό που ονομάζουμε παγκοσμιοποίηση. Δηλαδή, ανοίγουμε τα σύνορα, επιτρέπουμε την ελευθερία της αγοράς σε όλα τα επίπεδα, ανοίγουμε τα επαγγέλματα και όλα αυτά τα γνωστά τα οποία ξέρουμε και στα οποία αντιδρούμε πολύ, πολύ συχνά σήμερα. Και η άλλη τάση είναι αυτή η τάση η οποία αντιδρά στην πρώτη και η οποία δεν θέλει να εγκαταλείψει τις εθνικές παραδόσεις, τις πολιτιστικές μνήμες. Είναι η τάση η οποία θέλει ακόμη την λεγόμενη Γαλλία του Ντεγκόλ και όχι τη Γαλλία όπως εξελίσσεται σήμερα. Σε αυτή την τάση υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία δεν βρίσκουν εκφραστή. Αυτά τα στοιχεία πηγαίνουν στη Λεπέν. Δεν είναι τυχαίο ότι όλα τα κόμματα περνούν κρίσεις, ανόδου και πτώσεις άμεσα. Το είδαμε στο Σοσιαλιστικό Κόμμα, το είδαμε στο Φρανσουά Ολάν, το είδαμε στο Σαρκοζή, το είδαμε στο κόμμα της δεξιάς. Και το μόνο κόμμα το οποίο έχει σταθερή, αργή αλλά ανωδική πορεία είναι της Λεπέν. Έφτασε προχθές πριν μια εβδομάδα επισήμως το 25%, ξεπέρασε τον Μακρόν. Και ο Ολάντ στην παρουσίαση του βιβλίου του πριν 10 μέρες, αυτό μπορεί να το βρείτε και στον τύπο, ανακοίνωσε και είπε στη μεγάλη συνέντευξή του στη Λεμόντ ότι ετοιμαστείτε για πρόεδρο από το κόμμα της Λεπέν και αν δεν είναι Λεπέν μπορεί να είναι κάποιος άλλος, διότι η κατάσταση εκεί που πάει είναι πια μη ανατρέψιμη. Αυτό δεν μπορεί να μου πει κάποιος ότι 25 και 30% των Γάλλων είναι ακροδεξιοί. Αυτό είναι τεράστιο λάθος ανάλυσης πολιτικής. Που σημαίνει ότι μένουμε στις παλιές συνταγές της ενοχοποίησης. Αυτή η ενοχοποίηση δεν λειτουργεί πια στον κόσμο και καλό θα είναι η κυβέρνηση, συσσαγωγικά, των μη αιρετών στις Βρυξέλλες να σκύψουν και να δουν τα προβλήματα των Ευρωπαίων πολιτών. Εκεί είναι το πρόβλημα. Αν δεν καταλάβουν ποιο είναι το πρόβλημα των Γάλλων ή το πρόβλημα των Ευρωπαίων, δεν θα προχωρήσει. Είναι το μεταναστευτικό το βασικότερο πρόβλημα. Τρία είναι τα προβλήματα. Εκεί τα φορτώνουμε όλα. Τρία είναι τα βασικά προβλήματα της Ευρώπης και της Γαλλίας. Γιατί είναι... αυτό ακούγεται και εδώ. Απολύτως. Τρία είναι. Το πρώτο είναι το μεταναστευτικό. Το οποίο πολύ σωστά είπατε. Δηλαδή, η μη αναλογική εισρωή των μεταναστών ενοχλεί τους Γάλλους και τους Ευρωπαίους πολίτες τώρα πια πάρα πολύ. Πολύ περισσότερο από την αρχή. Το δεύτερο σημείο είναι η ασφάλεια. Μετά τις φοβιστικές επιθέσεις και οι Γάλλοι και οι Ευρωπαίοι. Έχουν ταμπουρωθεί. Έχουν, μην ξεχνάτε, η Γαλλία ακόμη έχει στρατιωτικό νόμο. Σε διακριτική μεν, αλλά ουσιαστική εφαρμογή. Που σημαίνει ότι δεν θέλει κανένας άνθρωπος να χάνει τα παιδιά του ή να χάνει τους φίλους του, μόνο και μόνο γιατί πήγε σε ένα μολ γαλλικό ή οπουδήποτε αλλού από απόψεις, αν θέλετε, αντιδράσεις τρομοκρατών. Και το τρίτο είναι αυτό της εθνικής ταυτότητας. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να μιλάμε για Ευρώπη χωρίς να έχουμε ξεκαθαρίσει το ποια είναι η εθνική ταυτότητα των μελών αυτών που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι θα πει σήμερα Γάλλος, τι θα πει σήμερα Έλληνας, τι θα πει Γερμανός. Αν τους ρωτήσετε, είναι συγχυσμένοι, δεν ξέρουν και οι ίδιοι τι σημαίνει. Άρα αυτή η σύγχυση συνδέει και τα τρία με αποτέλεσμα. Ενώ είναι καλό να δέχεσαι τους μετανάστες, ενώ ανθρωπιστικά είναι σωστό και ηθικά, διότι όλοι μας έχουμε περάσει με αυτό το στάδιο. Μέσα από αυτό το πρόβλημα ανασφάλειας και ταυτότητας να ταυτίζουν και να το εκμεταλλεύονται οι λαϊκιστές και οι ακροδεξιοί το ότι ο μετανάστης ταυτίζεται με τον τρομοκράτη. Κατά ψέματα, το μεταναστευτικό έδωσε πλατφόρμα πάνω στην οποία ανέβηκε η ακροδεξιά στην Ευρώπη. Έτσι ακριβώς. Και δεν είναι μόνο η Ευρώπη, είναι και οι Αμερικανοί οι οποίοι με τις επιλογές του Τραμπ δείχνουν ένα δρόμο. Ο Τραμπ παίζει σε αυτό το δρόμο. Έτσι, δείχνουν ένα δρόμο συγκεκριμένο. Βέβαια. Είναι οι αφιταλαντεύσεις των Εγγλέζων που και αυτοί για λόγους μεταναστευτικού σε μεγάλο βαθμό οδηγήθηκαν σε αυτή την επιλογή και δεν ξέρουμε αν θα κάνουν εκλογές ή όχι. Αυτό είναι απίστευτο. Αυτό εξαρτάται από την πίεση την οποία δέχονται, γιατί ξέρετε το Brexit, αυτό που τους κάνουν τώρα με την Ιρλανδία. Είναι φοβερό για τους Εγγλέζους. Δεν ξέρει ίσως ο κόσμος ποιο είναι το πρόβλημα. Για πέστε μας δύο κουβέντες. Ναι, είναι το εξής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάει να μπει σφήνα μέσα στη Βρετανία. Παίρνει την Ιρλανδία και τη Σκωτία, οι οποίες έχουν μάλιστα ανοιχτές, όχι κρυφές, αποσχιστικές τάσεις, τα θεωρεί ευρωπαϊκά κομμάτια, τους δίνει την ελεύθερη διακίνηση και στη Βρετανία λέει: άμα φύγεις, θα έχεις σκληρούς όρους.
Να μην η Βρετανία μπορεί να αντέξει τους οικονομικούς όρους, γιατί έχει μια ισχυρή οικονομία, ανεπτυγμένη βιομηχανία και τη στήριξη των ΗΠΑ, αλλά ταυτόχρονα απειλείται έμεσα να χάσει Ιρλανδία και Σκωτία. Γι' αυτό και βλέπετε αυτή την αργή απόφαση, προσπαθούν να διαπραγματευτούν τους όρους. Τους πιέζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το αποτέλεσμα ίσως να είναι αργότερα ένα νέο δημοψήφισμα, εάν το πράγμα φτάσει πραγματικά στο αδιέξοδο. Μάλιστα. Θα το δούμε αυτό. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά κάνατε και ήρθατε. Έτσι γνωριστήκαμε, κύριε Δαβέτα. Να με γνωρίσει και η Θεσσαλονίκη, διότι περιμένω να με ψηφίσουν στη Θεσσαλονίκη. Ένωση κεντρών με το. Ναι, και ξέρετε ποιο είναι, γιατί το ζητάω αυτό. Γιατί μιλάμε για ευρωεκλογές, είμαι υποψήφιος σε ευρωεκλογές και οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Σωστά. Καιρός να ψηφίσουμε λίγο ευρωπαϊκά. Τους αρμόδιους που γνωρίζουν την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Δημοσθένης Δαβέτας, Ένωση Κεντρών. Και εγώ σας ευχαριστώ. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.